Απρίλιο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου έφτασαν και αναχώρησαν 550.000 επιβάτες, αριθμός που αν οριστεί ως βάση εκκίνησης για την τουριστική περίοδο μπορεί και να δείχνει το δρόμο για μια σεζόν αντίστοιχη του 2018 που υπήρξε η χρονιά ρεκόρ για το τουριστικό ρεύμα στο νησί. Έχουμε ήδη 30.000 επιβάτες παραπάνω σε σχέση με το 2022. Αν και τους επόμενους μήνες έχουμε ανάλογες αυξήσεις, θα κλείσει φέτος το αεροδρόμιο. Ίσως καλύτερα και από το 2018 που για μας ήταν η καλύτερη χρονιά σε όλη τη λειτουργία του αεροδρομίου. Με τα εκατομμύρια των επισκεπτών κάθε χρόνο να κατακλείζουν το νησί από τη μια μέχρι την άλλη του άκρη, η Κρήτη συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς, αν και η πραγματικότητα, όπως λένε και οι ίδιοι επισκέπτες, έχει και τα μελανά της σημεία. Τουλάχιστον οι ξένοι ξέρουν ότι το δικό μας δίκτυο δεν είναι καλό. Οδηγούν σιγά, όμορφα και ωραία. Από εκεί πέρα αυτό είναι προς το παρόν, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Θα προσπαθήσουμε αργότερα, όταν γίνει ο επιθυμητός ΒΟΑΚ, να μπορέσουμε κι εμείς να γίνουν και άλλοι δρόμοι, έτσι ώστε να πηγαίνουν και στα χωριά και να μπορούν και στην ενδοχώρα, έτσι ώστε να μπορέσουν να πηγαίνει ο κόσμος όπου θέλει να πάει στην Κρήτη και να δει την όμορφη μας Κρήτη. Ποια είναι όμως τα παράπονα που κάνουν συνήθως οι επισκέπτες του νησιού μας? Αν και η Κρήτη δείχνει ότι έχει σε επίπεδο ξενοδοχειακών υποδομών πληρότητα και ποιότητα για να φιλοξενήσει τους επισκέπτες, παρέχοντας αναβαθμισμένες μονάδες ακόμη και για χαμηλότερα βαλάντια, σε υποδομές όπως το οδικό δίκτυο ή το αεροδρόμιο, μάλλον φαίνεται ότι υστερεί. Πιστεύουμε ότι ο ΒΟΑΚ θα φέρει πια το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά στην ουσία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γενικά στους δρόμους. Υπάρχει αστυνόμευση, βλέπουμε αστυνόμευση τώρα. Αν υπάρξει και περισσότερη αστυνόμευση, θα είναι ακόμα καλύτερα, γιατί τουλάχιστον δεν θα γίνονται ατυχήματα. Και αυτό πρέπει να αποφύγουμε, τα ατυχήματα. Από τα πιο συνηθισμένα παράπονα που κάνουν οι τουρίστες, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Νίκος Χαλκιαδάκης, είναι οι τουαλέτες του αεροδρομίου. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις υποδομές. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι το αεροδρόμιο. Τη στιγμή που έρχονται τόσα εκατομμύρια κόσμος και δεν έχουμε τουαλέτες. Από εκεί και πέρα όλα αυτά τα λέει μόνο του. Δεν μπορούμε να υποδεχόμαστε τους τουρίστες μας με τέτοιο αεροδρόμιο και τέτοιες τουαλέτες. Το αεροδρόμιο παλεύεται, θα έρθει το 27 το καινούριο, αλλά τις τουαλέτες δεν μπορούμε να τις φτιάξουμε. Είναι μια παλιά υποδομή. Ό,τι και να κάνουμε, τις τουαλέτες τις έχουμε ανακαινήσει. Τελευταία, μάλιστα, η Ένωση Ξενοδόχων είχε αναλάβει ένα συγκρότημα. Πέρυσι ανακαινήσαμε εμείς κάποιες άλλες τις αφίξεις πάλι. Δυστυχώς, και αυτό πρέπει να το πω, βανδαλίζονται οι τουαλέτες από τους τουρίστες τους ίδιους. Γιατί δεν το έχω ακόμη? Χρειάζεται μάλλον και μία ψυχανάλυση σε κάποιους ανθρώπους. Τι να σας πω, ότι μπορεί να κλέβουν ένα σωληνάκι από κάτω, που δεν μπορώ να καταλάβω, ένα κόστος ενός ευρώ, γιατί να το πάρει, γιατί να το βγάλει, γιατί να το κάνει. Για φθορές στα όρια του βανδαλισμού και κλοπές από τουρίστες εν μέσω τουριστική σεζόν, έκανε λόγο ο αερολιμενάρχης Γιώργος Πλιάκας, που εξήγησε ότι παρά το γεγονός ότι οι εργασίες για το νέο αεροδρόμιο συνεχίζονται πυροτοδός, ταυτόχρονα συνεχίζονται και θα συνεχίζονται μέχρι και την τελευταία ημέρα λειτουργίας του νυν αεροδρομίου, όσα πρέπει προκειμένου η εικόνα του να είναι αυτή που επιβάλλεται για ένα σύγχρονο τουριστικό προορισμό. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ότι άστο γιατί φεύγουμε αύριο. Μέχρι και την τελευταία μέρα πρέπει να γίνονται έργα και εξυγχρονισμού στο υπάρχον αεροδρόμιο. Και την τελευταία μέρα.